Μαρία μου, καλησπέρα. OMG! OMG, τι είναι αυτό! Μη σηκώνεσαι, κάτσε εκεί. Νενέλα Μαρνέζη Κοτιγιόν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι ωραίο look. Είναι από το ρόλο σου στο σύριαλ που κάνει την Ανέλα. Ναι. Νενέλα. Και Κοτιγιόν, παρακαλώ. Και Κοτιγιόν. Και Βόρεια Προάστια, και παρακαλώ. Είσαι μεγαλοκυρία των Βορείων Προαστίων. Ναι. Λίγο κομιλφό και τα λοιπά. Είναι διάφορα. Η οποία όμως, ας πούμε, τα έχει φτιάξει με ένα πολύ λαϊκό τύπο. Εντελώς. Τώρα το χωρίζει. Το χωρίζει. Σου αποκαλύπτω. Α, τον χωρίζεις. Δεν τον μπορεί άλλο. Γιατί? Κοίταξε, είχε φαντασιωθεί και έπρεπε, ας πούμε, να έχει κάποιον. Ναι. Αυτός της έλεγε εκεί στο κερατσίνι. Και οπότε με αυτόν πορεύτηκε ένα διάστημα. Δεν τον μπορεί όμως άλλο. Δεν είναι ο χαρακτήρας της. Θέλει λαϊκατζίανση. Και δεν μπορεί μαζί του. Οπότε τον απολύει. Εσύ είχες χρόνια να κάνεις τηλεόραση, Μαρία. Ναι, θα το δηλαδή, βγάλω τώρα. Θέατρο, βγάλω το καπελό, ναι, για να σε δούμε πόσο όμορφη που είσαι. Θέατρο κάνεις συνέχεια. Αλλά τηλεόραση είχες χρόνια να κάνεις όμως. Δεν κάνω πολύ τηλεόραση. Και είναι εντυπωσιακό και λίγο στενάχωρο το ότι εγώ είμαι διαχρονικής πορείας, ναι, στη δουλειά. Βεβαίως. Δηλαδή από 6, λογαριέσαι τώρα, είναι πολλά τα χρόνια, όπου μου λένε ξαφνικά, α, τώρα σας βλέπουμε, τώρα σας ανακαλύπτουμε, τώρα αυτό. Αυτό με τρελαίνει, ας πούμε, γιατί, ναι, εγώ τόσα χρόνια έκανα θέατρο. Mm-hmm. Τηλεόραση δεν έλαχε να κάνω γιατί πολλά πράγματα. Γιατί δεν σε φωνάζουνε ή εσύ δεν ήθελες και αρνιώσουν, ας πούμε. Βασικά δεν τρελαίνονται για μένα. Γιατί? Δεν ξέρω, έτυχε έτσι. Σε κάποια έχω πει όχι, σε άλλα έχουν πει εκείνοι όχι. Κάπως έτσι πήγε το πράγμα. Κάτσε, είναι θέμα δηλαδή δημοσίων σχέσεων, δεν είσαι στις κλίκες αυτές που επιλέγουν. Ναι, όχι, δεν ήμουν ποτέ. Δεν είσαι ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ, όχι, δεν ήμουν. Οπότε και προτιμώ και το θέατρο από μία πλευρά. Έχει πιο πολλά λεφτά τηλεόραση. Είναι πιο ουσιαστικό. Δεν είναι θέμα χρημάτων, εγώ είμαι παράνω. Είσαι παράνω, ε? Είμαι φτωχιά. Όπως ξέρεις, τα έχω χάσει όλα. Αλλά πραγματικά πρώτα σε προτεραιότητα έρχεται το τι παίζω, το τι κάνω και. Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα Μαρία, είναι καλά όμως. Το και ξέρω οικονομικά. Καλά, και φαίνεσαι, και φαίνεσαι. Ναι. Πες μου κάτι, γιατί θα σε ρωτήσω και για τα οικονομικά. Όταν λες ότι τα έχασες όλα. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι έχασες τις σχολές τότε που είχες εσύ. Τι ύψους περιουσία ήταν αυτή που έχασες τότε. Δηλαδή, πόσα χρήματα, ας πούμε. Όλα. Πόσα χρήματα ήταν. Όλα, μωρέ. Κοίταξε, εγώ πραγματικά δεν θέλω να σταθούμε εδώ πάρα πολύ. Ναι. Γιατί με πληγώνει, με πειράζει. Έχει γεμίσει η ζωή μου τρύπες με αυτό. Πώς να σου πω. Δηλαδή, ήμουν μια γυναίκα με επίπεδο, με αισθητική, με να αγαπάω πράγματα. Mm-hmm. Τώρα δεν υπάρχουν όλα αυτά στη ζωή μου. Ευτυχώς που υπάρχει η Νενέλα. Γιατί κοινώς την πάτησα. Ναι. Είμαι καλοπροαίρετο άτομο. Γιατί είμαι αφελής, είμαι χαζή. Γιατί την πάτησες. Γιατί είμαι τσίχλα. Γι' αυτό την πάτησα. Πώς να σου πω. Δηλαδή, εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους. Επικίνδυνους ανθρώπους. Μπήκαν στη ζωή μου και επί 4-5 χρόνια τρώγανε από μένα, ζούσαν από μένα, καταστρέψανε τη σχολή μου στην Γλυφάδα, ζούσανε 2 οικογένειες από μένα, οίκα, εφορίες, αυτά τα πάντα. Και τα πληρώνω για μία ζωή. Τέρμα, the end. Δεν θέλω να το κουβεντιάσω άλλο, γιατί αυτό είναι για μία ζωή. Δεν είμαι και 30, εντάξει, είμαι 35, αλλά... Θέλω να σου πω. Είσαι γλυκύτατη και πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει και είσαι πάρα δεν μπορεί. Πες μου λίγο κάτι. Τώρα λες ότι οικονομικά είσαι καλά. Δεν είμαι καλά. Θα ήμουν καλά. Γιατί είμαι καλά για μένα. Ξέρεις τι σημαίνει, Γιώργο μου. Να μπορώ να κάνω ταξίδια. Δεν μπορώ. Να μπορώ να κάνω ένα δικό μου θέατρο. Δεν μπορώ. Να κάνω μια ζωή που να έχει ένα επίπεδο. Δεν το έχει, ας πούμε. Οπότε δεν είμαι καλά. Αλλά τα καταφέρνουμε με τον Δημήτρη, τον σύντροφό μου, και προχωράω. Δεν κοιτάω πίσω. Πόσα χρόνια είστε με τον Δημήτρη? 10. Είστε 10 χρόνια. Είσαι ευτυχισμένη, είσαι χαρούμενη. Είναι πολύ σημαντικός για σένα αυτός ο άνθρωπος. Ναι, είναι καλός ο Δημήτρης, μου πάει. Ξεκίνησε καλά, γιατί αγαπάει το Φρέντι. Είχε διαβάσει όλα τα βιβλία. Συγγνώμη, άρα λοιπόν προϋπόθεση για σένα ήταν να είναι. Να αγαπάει το Φρέντι, ας πούμε, ο Νίντς, ο ντροφός σου. Ο Φρέντι είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Και δεν λέω, ήταν, είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Εντάξει, πιστεύω ότι όταν έρθει η στιγμή θα συναντηθούμε ξανά. Να σου πω κάτι, ρε Μαρία. Δεν είναι σκληρό για έναν άνθρωπο, γιατί το σκέφτομαι. Είσαι δεν τώρα είναι. Με τον Δημήτρη. Θα πεις για τον Δημήτρη πάλι. Ναι, θα πω, συγγνώμη, εγώ το βλέπω σαν άντρας. Δεν είναι λίγο σκληρό για έναν άνθρωπο με τον οποίο είσαι τώρα να λες ότι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σου ήταν κάποιος, ακόμη και αν είναι ο σπουδαίος και τεράστιος Φρέντι Γερμανός, ότι ήταν κάποιος πριν από αυτόν. Κοίταξε, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα ήταν μαζί μου. Εγώ δεν πιέζω κανέναν να είναι μαζί μου. Δεν μπορώ να απορρίψω το παρελθόν μου. Είναι η ιστορία μου. Καταλαβαίνεις, είναι η ζωή μου. Είναι ο κόσμος μου. Οπότε πακέτο πάω.
Ο Δημήτρης το γνώρισε έτσι που είχε αγαπήσει το Φρέντι, τα βιβλία του, την ιστορία του, όλα του. Κατάλαβες, αυτά πάνε μαζί. Τι όχι ήταν τον πειράζει. Που βρήκες αυτόν τον άνθρωπο, το Φρέντι εννοώ, και που τον ερωτεύτηκες. Δηλαδή, τι είναι αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έρωτα. Δηλαδή, ακούω πάντα πώς μιλάς για αυτόν. Και μακάρι να βρεθεί μια γυναίκα κάποια στιγμή να μιλήσει έτσι και για μένα, που λέει ο λόγος. Έχει καιρό. Έχει καιρό. Τι να σου πω, έχω καιρό. Στο εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Τι ήταν αυτό που τον έκανε τόσο ξεχωριστό στα μάτια σου και που τον ερωτεύτηκε. Δηλαδή, τι μπορεί μια γυναίκα να ερωτευτεί τόσο πολύ σε έναν άντρα, ρε παιδί μου. Το μυαλό του, η δύναμή όλα του, η εξυπνάδα του. Μα ήταν η ευαισθησία του, τι. Ήταν κορυφή. Αυτό είναι το άδικο, γιατί εμένα η ζωή μου με πολεμάει. Mm-hmm. Τη ξεφεύγω, είμαι αιρετικό άτομο. Ξεφεύγω. Αλλά. Μου σύστησε τον Γερμανό, ο οποίος ήταν ογκόλιθος στα πάντα του και ερωτικός άνθρωπος. Και ήταν ο συγγενής μου, ο μπαμπάς μου, ο εραστής μου, ήταν τα πάντα μου. Κατάλαβες, με ανέβασε σε επίπεδα, με ταξίδεψε, γνώρισε ανθρώπους σημαντικούς, τον Γκάρτε, το Λευκό Οίκο, πήγα. Σε πήγες, εγώ έχω πάει. Πήγες, ναι. Εγώ δεν πήγα. Εγώ πήγα. Λοιπόν, ήταν ένα σωρό πράγματα για μένα ο Φρέντι. Και αν είχα το Φρέντι, δεν θα με είχε αφήσει να κάνω το λάθος που έκανα αυτό με τα οικονομικά. Με τα οικονομικά. Ναι, το ότι δεν απέκτησες παιδιά ποτέ. Ήταν επιλογή. Ήταν επιλογή σου, Μαρία. Με δεν την ήθελες. Ναι, πες μου. Δεν ήθελες, ήταν επιλογή σου. Όχι, ήθελα. Α, ήθελες. Ήθελα. Έχω κάνει πολλές αμβλώσεις. Και... Έχεις κάνει αμβλώσεις. Ναι, πάρα πολλές. 5-6. Αχα. Και αισθάνομαι και τύψεις γι' αυτό. Σκότωσα πολλά παιδάκια. Αλλά ήμουν πολύ μικρή όταν γινόντουσαν όλα αυτά και δεν ήθελα ακόμα παιδί. Οπότε δεν έγινε. Μετά που ήθελα να γίνει και κάναμε και μια προσπάθεια τεράστια με το Φρέντι, με τιμώρησε η ζωή και μου λέει τώρα θέλεις εσύ. Όχι, εμείς δεν θέλουμε τώρα. Κάναμε μια προσπάθεια και μετά από λίγους μήνες ο Φρέντι αρρώστησε. Οπότε μοιραία δεν έγινε παιδί. Έχεις κάποιο όνειρο, ρε παιδί μου, που σε μια πολύ πλούσια ζωή, γιατί από το κατάλαβα έχεις ζήσει μεγάλο έρωτα, έχεις ζήσει ταξίδια, έχεις ζήσει χρήματα, έχεις ζήσει τα πάντα. Ποιο είναι ένα αποθυμένο που μπορεί να έχει ένας τέτοιος χορτάτος άνθρωπος από τη ζωή του σαν και εσένα. Και ένας άνθρωπος γελαστός, αισιόδοξος. Μα δεν τελείωσα. Έρχεσαι και χαμογελάς και. Δεν τελείωσα. Εννοείται ότι δεν τελείωσα. Γι' αυτό λέω ότι όνειρο έχεις από εδώ και πέρα. Κοίταξε, Γιώργο, όλα έχουν σχέση με την καλλιτεχνία, με τη δουλειά μου, με την τέχνη. Ας πούμε στην Ενέλα, μπαίνω μέσα στο σώμα της. Και άγομαι και φέρομαι και ζω με χαρά. Ζω στην κοσμάρα μου που λένε. Δεν σκέφτομαι, ας πούμε, πω τα λεφτά που έχασα, πω αυτό, πω αρρώστιες, πω ο πλανήτης υποφέρει, πάσχει, το ορφανάει, οι μετανάστες, τα αυτά. Δεν τα σκέφτομαι όλα αυτά. Η Νενέλα δεν τα σκέφτεται όλα αυτά. Μοιραία, λοιπόν, μου δίνει ένα καταφύγιο η τέχνη. Κατάλαβα. Και μου αρέσει να δίνω. Άρα, ό,τι έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά. Αυτό. Αυτά είναι τα όνειρά σου. Να προχωρώ με την τέχνη μου, να παίζω. Μέχρι 100, μπορώ. Λέω να κάνω την πρώτη συνέντευξη στην Μαρία Ιωαννίδη, που δεν θα τη ρωτήσω για την φίλη μου την Ναταλία Γερμανού. Αλλά λέω, άντε, να μην την κάνω την εξαίρεση σήμερα. Έχετε βρεθεί καθόλου με την Ναταλία? Δεν βρισκόμαστε. Είμαστε πολύ αποσκολλημένες και οι δύο. Και νομίζω αυτός είναι ο λόγος. Ρε παιδί μου, επειδή όμως φαντάζομαι έχει τύχει να βρεθεί κάποια στιγμή έξω σε ένα θέατρο, σε μια παράσταση. Δεν μιλάτε, δεν λέτε γεια σου. Πώς δεν λέμε, ποιος το είπε ότι δεν λέμε. Τι είναι αυτά. Άσε τους κακούς να λένε τέτοια. Μια χαρά είμαστε με την Ναταλία. Δεν υπάρχει θέμα. Εσύ θα ήθελες να είναι πιο πολύ στη ζωή σου, Ναταλία. Εγώ αυτό το μόνο. Αλλά αφού δεν γίνεται, οκ. Την έχεις πάρει ποτέ τηλέφωνο, να σου πεις να τα λάκια. Πολλά. Τώρα είμαι και Νενέλα, έτσι με τα ηλεκτρονικά μέσα και αυτά είμαι πολύ προχωρημένη. Πολύ εξοικειωμένη. Οπότε, ναι, εξοικειωμένη. Σε έχεις στείλει μηνύματα δηλαδή. Ναι, ανταλλάσσουμε. Σου απαντάει και εκεί. Ναι. Απλώς θα ήθελες πιο πολύ να βρίσκεστε με αυτό. Οκ, ναι, εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Μαρία, θέλω να σου ευχηθώ μια πολύ ωραία χρονιά. Ευχαριστώ θέλω πάρα πολύ. Θέλω να σου όλα τα όνειρά σου, επειδή αισθάνομαι ότι είσαι πολύ πολύ νέος άνθρωπος. Επίσης. Να πραγματοποιηθούν και πολλούς ρόλους και θέατρα. Και θέλω και επίσης, με τον Δημήτρη. Δράτοντας έτσι την ευκαιρία που είμαστε εδώ, να ευχαριστήσω πραγματικά το κανάλι μου, να ευχαριστήσω τον Αδρακάκο και τον Καπελούζο, οι οποίοι μου προσφέρανε όλο αυτό, όλη αυτή την οικογένεια και ζω πάρα πολύ καλά μαζί πάρα πολύ, Μαρία. Λοιπόν, πού πάμε τώρα.